Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Στην πλειοψηφία τους δηλώνουν κατά της συμπερίληψης του όρου Μακεδονία στην ονομασία της γειτονικής χώρας, είτε αυτό αφορά σε ιστορικό είτε σε γεωγραφικό προσδιορισμό. Να σημειωθεί ότι η λέξη Μακεδονία περιλαμβάνεται και στις 5 διαφορετικές προτάσεις στην περιγραφή που κατέθεσε ο ειδικός διαμεσολαβητής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Σκοπιανό Μάθιου Νίμιτς στους διαπραγματευτές Αδαμάντιο Βασιλάκη και Βάσκο Ναουμόφσκι. Πώς νομίζετε ότι θα πρέπει να ονομαστεί τελικά το κράτος των Σκοπίων? Όπως ήταν, να παραμείνει όπως ήταν. Ποια ονομασία έχει μέχρι τώρα? Να μην έχει το όνομα Μακεδονία. Γιατί η Μακεδονία είναι ελληνική μόνο. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα να αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες για την ονομασία? Αυτό δεν το νομίζω ότι θα έχει σχέση με το όνομα. Δεν θα... Οι Σκοπιανοί δεν θα το θελήσουν αυτό. Το όνομα Μακεδονία δυστυχώς, όπως τώρα τα σχεδιάζουν, έχει μπει μέσα στην πρόταση. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τους άλλους. Μέχρι τώρα είμαστε Μακεδόνες, έτσι, είναι Μακεδονία. Ας ψάξουν αυτοί να βρουν το όνομά τους, αν δεν ξέρουν μέχρι τώρα ποιο είναι το όνομά τους. Δεν θα ήθελα να λέγεται Μακεδονία. Μπαρντάσκα λεγότανε. Μπαρντάσκα λεγότανε πάντα αυτό. Μετά ο Τίτο, για να κατεβεί στη θάλασσα, κόλλησε του Μακεδονία. Οπότε... Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα να αποφασίσουν οι Έλληνες για την ονομασία των Σκοπίων? Μάλλον, τι, να μας το πουλήσουν όπως θέλουν οι Ευρωπαίοι. Γι' αυτό μας τριμώξανε τώρα, γιατί οι Αμερικανοί χρειάζονται τα Σκόπια για να έχουν βάση. Δεν τα κάνουν, ας πούμε, αυτά όλα έτσι στην τύχη. Συγκεκριμένα και ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, πρόκειται για τις ονομασίες Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας, Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη και Δημοκρατία της Μακεδονίας Σκόπια. Την ίδια στιγμή, ο διαπραγματευτής εκ μέρους των Σκοπίων δήλωσε ότι οι προτάσεις Νίμιτς απέχουν από μια αξιοπρεπή λύση, με τον Υπουργό Εξωτερικών της γείτονος να δηλώνει έκπληκτος από τις δηλώσεις αυτές, προσθέτοντας ότι προορίζονται για εσωτερική κατανάλωση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος τόνισε ότι χρειαζόμαστε αμοιβαία αποδεκτή λύση, ώστε να αποτελέσει νίκη και για τις δύο πλευρές. Λογικά θα πρέπει να τον περιέχει. Άσχετα άμα δεν μας συμφέρει αυτό, γιατί. Και η προηγούμενη ονομασία της υπερήχε τον όρο Μακεδονία. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα να αποφασίσουν οι Έλληνες για την ονομασία των Σκοπίων? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αρκεί να τα βρουν οι δύο κυβερνήσεις. Έχουμε τους ειδικούς. Εμείς, ό,τι και να πούμε, δεν περνάει ο λόγος μας. Θα πρέπει ωστόσο να είναι Μακεδονία ή όχι? Όχι, όχι. Ποια Μακεδονία είμαστε εμείς? Θα πρέπει να περιέχει τον όρο Μακεδονία? Με τίποτα. Για ποιο λόγο? Δεν τους ανήκει. Η απόφαση ήδη είναι λυμένη, το έχει προφασίσει η κυβέρνηση. Το θέμα είναι οι πολίτες τι πρέπει να πράξουν. Το καλύτερο φυσικά θα ήταν να γίνει δημοψήφισμα. Αλλά όλοι συνήθως αποφασίζουν χωρίς τον κόσμο, χωρίς τους πολίτες.